δεύτερη ομιλήτρια, την κυρία Στυλιανή Γκίζα, η οποία είναι επιμελήτρια Α στη μονάδα Σαχαρόδη Διαβήτη ε, στη Β Παιδιατρική Κλινική, η οποία θα μας αναπτύξει τα συστήματα συνεχούς ε, καταγραφής και της Αγγλίας Ινσουλίνης. Κυρία Γκίζα. Καλημέρα και από μένα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του έκτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχολικών νοσηλευτών και ιδιαίτερα την καθηγήτριά μου, κυρία Σιμίνα Γαλίτσινοπούλου, για την τιμητική πρόσκληση να συμπεριλευθώ στο πρόγραμμα της φετινής ημερίδας. Ε, στη συνέχεια, στα επόμενα λιγότερο, σε λιγότερο από 30 λεπτά, θα αναφερθούμε στους δύο βασικούς πυλώνες της τεχνολογίας, όπως αυτή εφαρμόζεται μέσα στο πλαίσιο του σχολείου και αυτή είναι από τη μία πλευρά τα συστήματα συνεχούς καταγραφής, τα αποκαλούμενα CGM και από την άλλη πλευρά οι αντλίες. Ξεκινώντας με τον πρώτο πυλώνα, τα συστήματα συνεχούς καταγραφής σε CGM, θα δούμε τι ακριβώς είναι το σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, ποιο είναι το όφελος που απορρέει από τη χρήση του και πότε και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες οι οποίες απορρέουν από αυτήν. Καταρχάς, το CGM αποτελείται από τρία βασικά τμήματα. Έναν αισθητήρα, ο οποίος είναι ένας μικροσκοπικός υποδόριος καθετήρας που παραμένει μέσα στο υποδόριο σε εγιάλωτε άλλο, άλλο χρονικό διάστημα από 7 έως 14 μέρες για, τους, για τα CGM στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Επίσης, αποτελείται από έναν πομπό μεγέθους ενός κλασικού νομίσματος, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον αισθητήρα και στέλνει την πληροφορία στο δέκτη κάθε ένα έως πέντε λεπτά, εξαρτάται από τον αισθητήρα, το CGM, στο οποίο αναφερόμαστε, και ουσιαστικά ο πομπός είναι ο συνδετικός κρίκος του αισθητήρα με τον δέκτη που δεν είναι τίποτε άλλο από μία οθόνη παρακολούθησης, ένα μόνιτορ που μπορεί αυτό να είναι είτε μία συσκευή ανάγνωσης για κάποιες συγκεκριμένες εταιρείε, είτε διαφορετικά μία έξυπνη συσκευή που μπορεί να είναι ένα έξυπνο τηλέφωνο, ένα έξυπνο ρολόι ή επίσης και η οθόνη της Αντλίας, εφόσον ο μαθητής βρίσκεται υπό Αντλία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το CGM μετρά τη γλυκόζη στο διάμεσο υγρό. Όπως βλέπετε χαρακτηριστικά σε αυτό το σχήμα, ο καθετήρας φτάνει στο υποδόριο, δηλαδή κάτω από το δέρμα, και όχι στο τριχοειδές αγκείο. Άρα αυτό που μετρά είναι η γλυκόζη στο διάμεσο υγρό και αυτή δεν ταυτίζεται απόλυτα με την γλυκόζη στο τριχοειδικό αίμα. Μπορεί να καθυστερεί 5 έως 15 λεπτά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται κάποιες φυσιολογικές κατά κάποιον τρόπο αποκλήσεις μεταξύ της ένδειξης του CGM και της ένδειξης του σαχαρομέτρου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχει δηλαδή Μία φυσιολογική απόκληση ιδίω στις ακραίες τιμέ, είτε στην υπογλυκαιμία, είτε στις πολύ υψηλές τιμέ γλυκόζης και ιδίω όταν υπάρχουν απότομε αλλαγέ των επιπέδων γλυκόζης. Παρόλα αυτά, τα σημερινά διαθέσιμα CGM παρουσιάζουν όλο ένα και περισσότερο υψηλότερο βαθμό ακρίβειας. Εδώ βλέπετε την συντριπτική πλειοψηφία των CGM και ενδεχομένως αναγνωρίζετε και το CGM το οποίο φέρουν οι μαθητές σας. Τα CGM παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των CGM των διαφόρων εταιριών. Εσάς όμως σας ενδιαφέρουν περισσότερο κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το πόσο συχνά έχουμε αλλαγή της ένδειξης στην οθόνη. Ε, αυτή μπορεί να είναι κάθε ένα έως πέντε λεπτά. Αν απαιτείται βαθμονόμηση, δηλαδή εισαγωγή τιμής γλυκόζης από σαχαρόμετρο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έτσι ώστε να γίνει καλυμπράρισμα της συσκευής, ποιοι είναι οι διαθέσιμοι συναγερμοί, αν υπάρχει δυνατότητα διαμερισμού των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είτε προς εσάς, είτε προς τους γονείς και οι δαιμόνες εξ καθώς επίσης και αν αυτές οι τιμές, οι ενδείξεις του CGM είναι τόσο αξιόπιστες, αξιόπιστες ώστε από μόνες τους να χρησιμοποιηθούν και να μας δίνουν τη δυνατότητα θεραπευτικών αποφάσεων. Πραγματικά τα ωφέλη είναι μεγάλα, καθώς έχετε τη δυνατότητα να ανοιχνεύσετε μία-μία αντιληπτή υπογλυκαιμία και ιδιαίτερα στους μικρούς μαθητές, οι οποίοι μπορεί να μην αντιλαμβάνονται και να μην μπορούν να εκφράσουν τα συμπτώματα τα οποία νιώθουν και επιπλέον δεν σας δείχνει μία απλή τιμή, αλλά σας δείχνει μέσα και από τα βέλη την τάση, καθώς επίσης και την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται τα επίπεδα γλυκόζης. Έχετε ειδοποιήσεις στην περίπτωση που η γλυκόζη δεν βρίσκεται εντό του εύρου στόχου. Ε, και όλα αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση του γλυκεμικού ελέγχου μέσα και από μία παρακολούθηση ε, της συμπεριφορά που έχει η φυσική δραστηριότητα ή ένα συγκεκριμένο Γεύμα. Ε, και ταυτόχρονα έχουμε και μείωση του αριθμού των δακτυλοκεντήσεων οι οποίες απαιτούνται. Είναι σημαντικό ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιείται το CGM τόσο αυτό το όφελος μεγιστοποιείται για τον ε, μαθητή. Υπάρχουν βέβαια και οι μαθητές οι οποίοι μπορεί να συνδυάζουν όπως θα δούμε στη συνέχεια ε, το CGM με αντλίες Ινσουλίνης και μάλιστα ε, και σε αυτοματοποιημένα συστήματα χορήγηση εινσουλήνης. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι προκειμένου σε, σε ένα έξυπνο κινητό, η συγκεκριμένη οθόνη όπου βλέπετε την τιμή της γλυκόζης, το βέλος τάσης, τις ώρες τις οποίες αναφερόμαστε, ποιο είναι το επίπεδο ειδοποίησης για την υψηλή και τη χαμηλή γλυκόζη, καθώς επίσης και ένα γράφημα τάσης όπου η τρέχουσα τιμή εμφανίζεται με έναν ελευκό κύκλο. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και κάποια στατιστικά τα οποία αφορούν ε, ιδιαίτερα τους ε, θεράποντες ιατρούς και έχουν να κάνουν με τον χρόνο εντός στόχου που αναφέρθηκε από την ε, κυρία Γαλή, ε, τον μέσο όρο της γλυκόζης, καθώς επίσης και τον GMI ένα μέτρο εκτίμησης της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Βλέπετε επίσης χαρακτηριστικά πώς αλλάζει χρώμα η οθόνη ανάλογα με το αν έχουμε υψηλή ή χαμηλή τιμή γλυκόζης με την ε, κίτρινη, με το κίτρινο και το κόκκινο χρώμα. Πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, είναι τα βέλη τάσης που μας δείχνουν πώς θα κινηθούν τα επίπεδα γλυκόζης μέσα στα επόμενα 30 λεπτά. Και βλέπετε για τις κύριες κατηγορίες των CGM ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση με βέλη οριζόντια με μία γωνία 45 μυρών ή κάθετα, τα οποία μπορεί να είναι από ένα μέχρι τρία και αυτά μεταφράζονται σε μία μεταβολή των επιπέδων γλυκόζης ε, στο επόμενο μισάρο, η οποία μπορεί να είναι σχεδόν 1 από 3 μιλιγκράμμαν αντιέλ ή να φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι ταχεία και να φτάνει σε επίπεδα πάνω από 90 μιλιγκράμμαν αντιέλ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην γνωρίζουμε μόνο μία συγκεκριμένη τιμή Δηλαδή, ε, το να ξέρουμε ότι ο μαθητής έχει ε, μία τιμή γλυκόζης 100, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει βέλη προς τα κάτω, βέλη πτώσης, αυτό θα μας βοηθήσει ε, στο να πάρουμε και κάποια μέτρα πρόληψης ε, της ε, ε, υπογλυκαιμίας η οποία θα παρουσιαστεί, χορηγώντας μία μικρή ποσότητα υδατανθράκων ταχείας δράσης, 5 έως 10 γραμμάρια. Επίσης έχουμε τους συναγερμούς, συναγερμούς για το χαμηλό, την πρόβλεψη χαμηλού και υψηλού εντός των 20 λεπτών, το χαμηλό και το υψηλό, καθώς επίσης για άνοδο, κάθοδο και απώλεια σήματος. Σε ό,τι αφορά αυτούς τους συναγερμούς, ένα είναι ο συναγερμό ο οποίο δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και αυτό αντιλαμβάνεστε για λόγου ασφαλεία είναι ο συναγερμό τη σοβαρή Όλοι οι υπόλοιποι συναγερμοί καθορίζονται με τη βοήθεια του θεράποντα ιατρού, ανάλογα με τον μαθητή που έχουμε απέναντί μας, την ηλικία του και γενικά ε, την, το επίπεδο ρύθμισης ε, και στη συνέχεια περνούνται στην συσκευή από τους γονείς. Επομένως, εσείς ε, δεν έχετε τόσο μεγάλη εμπλοκή με αυτό το κομμάτι και πρέπει κατά το δυνατόν η χρήση τους να είναι συντηρητική έτσι ώστε να μην διακόπτεται η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους ασθενείς. Από την άλλη, γενικά ένα όριο το οποίο προτείνεται... σε ό,τι αφορά το χαμηλό επίπεδο γλυκόζης είναι το 80-90... έτσι ώστε να έχουμε ουσιαστικά και μία προειδοποίηση... για την επερχόμενη υπογλυκαιμία. Σημαντικό επίση είναι να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα διαμερισμού των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τόσο από εσά σε μια συσκευή, η οποία ιδανικά πρέπει να είναι συσκευή άλλη από το προσωπικό σα κινητό, όπως επίση και εξ από τους εκιδεμόνες, τους γονεί, κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και στο πλάνο διαχείριση πότε θα ελέγξετε τις τιμές του CGM. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα γίνει πριν από τα γεύματα, σε σωματική δραστηριότητα, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της άσκησης. Έχουμε μεγάλη ευελιξία σε αυτό το κομμάτι. Όπως επίσης και κατά την προσέλευση και την αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο για λόγους ασφαλούς σε μεταφοράς, στους εκάστοτε συναγερμούς, όταν ο μαθητής βιώνει συμπτώματα υπογλυκαιμίας υπεργλυκαιμίας και σε κάθε άλλη περίπτωση όπως αυτή προσδιορίζεται από το πλάνο διαχείρισης. Πώς θα ανταποκριθείτε τώρα στους συναγερμούς. Σε οποιοδήποτε συναγερμό, είτε αφορά υψηλή είτε χαμηλή τιμή γλυκόζης, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στο πλάνο διαχείρισης. Εδώ διαχωρίζουμε τους μαθητές σε αυτούς που, όπως αναφέρεται και στο πλάνο διαχείρισης, μπορούν να διαχειριστούν το διαβίτη με ενός βαθμού ανεξαρτησία, οπότε οι συγκεκριμένοι μπορούν να διαχειριστούν τους και να λάβουν θεραπευτικές αποφάσεις υπό την καθοδήγησή σας, υπό την επίβλεψή σας. Και υπάρχουν και οι μαθητές, οι οποίοι αδυνατούν να διαχειριστούν από μόνοι τους το διαβήτη. Είναι μαθητές, όπως αντιλαμβάνεστε, μικρότερης ηλικία ή ενδεχομένως και με άλλα προβλήματα, όπου εκεί η οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί με τη βοήθειά σας. Πάντω ανεξάρτητα από το σε ποια κατηγορία ανήκει ο κάθε μαθητής, σε περίπτωση υπογλυκαιμίας, όλοι οι μαθητές θα πρέπει να λάβουν τη βοήθειά σας, χαρακτηριστικά εφόσον βρίσκεστε και σε έναν άλλο χώρο, ακόμα και η ε, μεταφορά του μαθητή επί υπογλυκαιμίας θα πρέπει να γίνεται συνοδεία ατόμου στον χώρο στον οποίο βρίσκετε, ε, βρίσκεστε για την αντιμετώπιση της. Πότε θα χρειαστεί όμως να κάνετε μέτρηση με σαχαρόμετρο, γιατί αυτό πραγματικά μπορεί να συμβεί. Αν και τα περισσότερα, αλλά όχι όλα τα CGM, είναι εγκεκριμένα για να λάβετε θεραπευτικές αποφάσεις, εν τούτης, απαιτείται η μέτρηση της γλυκόζης με σαχαρόμετρο, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε μια χαμηλή τιμή γλυκόζης, δηλαδή στην υπογλυκαιμία, όπως επίσης και στα υψηλά επίπεδα γλυκόζης, είχαμε αναφέρει προηγουμένως τις ακραίες τιμές, όταν ο μαθητής έχει συμπτώματα τα οποία δεν ταιριάζουν με την ένδειξη του CGM ή σε κάθε άλλη περίπτωση όπως αυτή προσδιορίζεται στο πλάνο διαχείρισης. Και άρα μπορείτε να βασιστείτε μόνο στο CGM για θεραπευτικές αποφάσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον αναφέρεται στο πλάνο διαχείρισης και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, η συσκευή ανάγνωσης, εκτός από την τιμή γλυκόζης, εμφανίζει και βέλοστάσεις. Εδώ να σημειώσουμε ότι σε ό,τι αφορά το Freestyle Libre, το οποίο είναι ουσιαστικά στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί από τη συσκευή ανάγνωση ε, κατ' επίκληση ε, CGM, ο ασθενή, ο μαθητή θα πρέπει να σταρώσει τον αισθητήρα με τη συσκευή ανάγνωση ε, πριν τη θεραπευτική απόφαση. Ε, παράλληλα, δεν πρέπει να υπάρχει συσσωρευμένη ενεργόσηνσουλίνη ή πολύ πρόσφατο μπόλου ε, και ο μαθητή να μην έχει συμπτώματα αντίθετα από την ένδειξη του CGM έτσι εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και εφόσον αυτό αναγράφεται στο πλάνο διαχείρισης, μπορεί να ληφθεί θεραπευτική απόφαση βασισμένη μόνο στην ένδειξη του CGM στην περίπτωση πριν από το γεύμα ή σε υπεργλυκαιμία. Στην υπογλυκαιμία, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει διασταύρωση της τιμής της και στο τριχοειδικό αίμα. Και τι θα κάνετε τώρα σε υπογλυκεμία. Καταρχάς, όπως αναφέραμε, θα πρέπει να ελέγξετε να διασταυρώσετε αυτήν την τιμή με το ζαχαρόμετρο για να αποφύγετε οποιαδήποτε υπερδιόρθωση της υπογλυκαιμίας είναι σημαντικό στην περίπτωση που στην μέτρηση των 15 λεπτών δεν έχετε αποκατάσταση των ε, τιμών της γλυκόζης, δεν έχετε μια ικανοποιητική διόρθωση τότε καλό είναι να μετρήσετε με το σαχαρόμετρο γιατί λόγω της χρονοκαθυστέρησης που αναφέραμε και στην περίπτωση που έχουμε και απότομη αύξηση είναι δυνατόν το CGM να δείχνει χαμηλή τιμή, ενώ όταν μετρήσουμε με το ζαχαρόμετρο να δούμε ότι η τιμή γλυκόζης έχει αποκατασταθεί. Από την άλλη πλευρά, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα σε μαθητή με συμπτώματα υπογλυκαιμίας να διασταυρώσουμε αυτή την υπογλυκαιμία με βάση και την ένδειξη του CGM με μέτρηση με ζαχαρόμετρο θα πρέπει να γίνεται διόρθωση της υπογλυκαιμίας ούτως ή άλλως. Και πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε σε περίπτωση υπεργλυκαιμίας και όταν λέμε υπεργλυκαιμία σε τιμές που είναι πάνω από 250. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει πάλι να μετρήσετε την τιμή τη σε με στο τριχοειδικό αίμα με το σαχαρόμετρο, ενθαρρύνεται γενικά το μαθητή να καταναλώσει νερό, ένα έως δύο ποτήρια, ελέγχεται για κετώνες όπως θα δούμε στη συνέχεια και χορηγείται διορθωτικό βόλους με βάση το συντελεστή διόρθωσης όπως αυτός αναφέρεται στο πλάνο διαχείρισης του διαβήτη στην περίπτωση που υπάρχουν και τόνες, όπως αναφέραμε, σε μαθητή υποεντατικοποιημένο υποδόριο σχήμα ενσουλινοθεραπείας, θα κάνουμε το διορθωτικό μπόλους. Σε μαθητή με αντλία, κάνουμε διορθωτικό μπόλους μόνο με πένα, δηλαδή εξωτερική ενσουλίνη και ταυτόχρονα ειδοποιούμε τους γονείς και δαιμόνες, ή σε περίπτωση αδυναμίας να τους εντοπίσουμε, τους θεράποντες ιατρούς στους μαθητές οι οποίοι βρίσκονται σε κλειστό υβριδικό σύστημα και θα αναφέρουμε επιγραμματικά τι εννοούμε με αυτόν τον όρο θα χρειαστεί επιπλέον να απενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία και να ενεργοποιηθεί από την άλλη πλευρά η χειροκίνητη λειτουργία για μία έως δύο ώρες πέρα από την διορθωτική εξωτερική insulin Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί εσείς να βάλετε έναν αισθητήρα μέσα στο περιβάλλον του σχολείου. Αυτό λογικά δεν θα ε, χρειαστεί. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά ποια είναι τα στοιχεία... που θα πρέπει να έχει κανείς ώστε να τοποθετήσει έναν αισθητήρα. Θα τα δούμε και αναλυτικά στην ε, πράξη. Στην περίπτωση που έχουμε ατυχηματική αφαίρεση του αισθητήρα... εννοείται δεν πετάμε κανένα κομμάτι... και αυτά συλλέγονται σε ένα ασφαλές μέρος. Σε περίπτωση που ο ασθενής, ο μαθητής... Ε, μεγαλύτερη σιλικίες είναι εκπαιδευμένο στο να τοποθετεί τον αισθητήρα. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά το ιδανικό είναι αυτό να γίνει σε, στο περιβάλλον του σπιτιού. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος ε, της ε, ομιλίας ε, που αφορά στις αντλίες, όπου θα δούμε ποιοι είναι οι ποια είναι βασικοί τύποι και τα χαρακτηριστικά των αντλιών εινσουλήνης τι κάνουν οι Αγγλίε και ποιε πληροφορίε θα μα παρέχουν και ποιε δεξιότητε χρειάζεται από την πλευρά σα να έχετε, έτσι ώστε να τις χειριστείτε κατά το δυνατόν προ όφελο του μαθητή. Οι αγγλίε είναι μικρές ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία και παρέχουν ταχείας δράσης ινσουλίνη, ούτε βασική ούτε μείγματα ινσουλίνης, μέσα από ένα ρεζερβουάρ, μέσω ενός καθετήρα, στο υποδόριο 24 ώρες το 24ωρο και μπορεί να έχουμε καθετήρα απευθείας χωρίς σωλήνωση, όπως βλέπετε δεξιά στην οθόνη στις αυτοκόλλητες συνσουλίνες ή μπορεί να έχουμε και σωλήνωση, όπως βλέπετε αριστερά στις κλασικές αντλίες. Η ινσουλινοθεραπεία με αντλία έρχεται να μιμηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φυσιολογική έκρηση ινσουλίνης. Έτσι έχουμε συνεχή έγχυση μικρών ποσοτήτων ινσουλίνης, ταχείας δράσης με προκαθορισμένο ρυθμό, αυτό που αποκαλούμε βασικό ρυθμό, basal rate, που ενεργεί όπως η βασική μακράς δράση ενσουλίνη <Κι> σε ένα άτομο σε εντατικοποιημένο υποδόριο σχήμα Ινσουλινοθεραπείας και από την <Κι> άλλη πλευρά γρήγορη χορήγηση εντός λίγων δευτερολέπτων επιπλέον Ινσουλίνης για την κάλυψη γεύματο ή σνακ καθώς επίσης και για τη διόρθωση των υψηλών τιμών εγλυκόζης, μπόλους, δηλαδή ενεργεί όπως η γευματική ή η διορθωτικη ταχεία δράση ενσουλίνη. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε πολύ μικρή, πολύ μικρή ποσότητα δόσης ινσουλίνης, κάτι το οποίο μας προσφέρει πολύ μεγάλη ακρίβεια και παράλληλα ο μαθητής έχει ιδιαίτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά το καθημερινό του πρόγραμμα και μεγάλη ευκολία στη διόρθωση της υπεργλυκαιμίας έτσι, τα δυνατά σημεία μια Αγγλίας είναι ο υπολογισμός των δόσεων μπόλους, η επικοινωνία με το CGM, ο υπολογισμός της ενεργού ινσουλίνης, καθώς επίσης είναι δυνατό να τοποθετείτε, να ενεργοποιείτε προσωρινός βασικός ρυθμός σε συγκεκριμένες καταστάσεις, παραδείγματο χάρη στην άσκηση, όπως επίσης να έχουμε και παρατεταμένα μπόλους, παραδείγματο χάρη σε λιπαρά γεύματα, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο περιορισμό ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η πολύ καλή διατροφική εκπαίδευση των μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίσουν με ακρίβεια τα ισοδύναμα τα οποία θα καταναλώσουν, για να έχουμε από την Αντλία τον καλύτερο κατά το δυνατό υπολογισμό της ζώσης μπόλους. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά τις διάφορες αντλίες που κυκλοφορούν και στην αριστερή πλευρά της διαφάνειας βλέπετε τις κλασικές αντλίες με σωλήνωση, ενώ στη δεξιά πλευρά της διαφάνειας βλέπετε αυτοκόλλητες αντλίες πλέον έχουμε φτάσει νεότερη εξέλιξη, είναι τα κλειστά ευρυδικά κυκλώματα που από όλα αυτά που κυκλοφορούν παγκοσμίω, μόνο η Mini Med 780G της Medronic είναι το μοναδικό κλειστό ευρυδικό κύκλωμα το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Και τι εννοούμε με αυτόν τον όρο. Έχουμε ουσιαστικά ένα πάντρεμα μεταξύ της Αντλίας και του CGM που φέρει ο μαθητής μέσω ενός αλγόριθμου που επιτρέπει να αυτορυθμίζεται η παροχή Ινσουλίνης βάσει των δεδομένων του CGM. Αυτό που πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν προς το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια οι μαθητές, είναι να περνούν με ακρίβεια τα τα γραμμάρια ή τα τανθράκοντα, τα οποία θα καταναλώσουν, έτσι ώστε να έχουμε τον υπολογισμό του γευματικού βόλους. Έχει βρεθεί ότι οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στα κλειστά υβριδικά κυκλώματα παρουσιάζουν καλύτερο χρόνο εντός στόχου. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι απαιτείται αλλαγή του ρεζερβουάρ, του καθετήρα έγχυσης ή του πόντ όταν αναφερόμαστε σε αυτοκόλλητες αγκλίες Κάθε τρει μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις και κάθε δύο ημέρες, απαιτείται εναλλαγή των σημείων του καθετήρα, έτσι ώστε να αποφεύγουμε υπεργλικαιμίε και επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ ε, του σημείου τοποθέτησης του καθετήρα τη της Ινσουλίνης και του αισθητήρα του CGM. Εσεί τώρα ποιε δεξιότητε θα πρέπει να έχετε, Καταρχάς, να μπορείτε να χορηγήσετε, να βοηθήσετε τον ε, μαθητή σα να χορηγήσει πειγματικά και διορθωτικά πόλου. Να αναγνωρίζετε εκείνε τι καταστάσεις οι οποίε παραπέμπουν σε ανάγκη αλλαγή του ετέχηση ή ανάγκη και γενικά ανάγκη ένεση με πένα, δηλαδή εξωτερική εισουλήνη καθώς επίσης και να αποσυνδέεται, να αναστέλλεται την αγγλία σε περίπτωση που έχουμε μια βαριά υπογλυκαιμία, παραδείγματο χάρη ο μαθητής χάσει τις αισθήσει του ή παρουσιάσει μια κρίση, ή σε οποιαδήποτε περίπτωση δοθεί τέτοια οδηγία ε, σύμφωνα με το πλάνο δράσης ε, του διαχείρισης ε, του διαβήτη. Πώς θα χορηγήσετε γευματικό μπόλους. Καταρχάς, ανακοινώνεται την τιμή της γλυκόζης, εισάγεται όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες τα γραμμάρια υδατανθράκων που θα καταναλωθούν και εισάγοντας τα γραμμάρια βλέπετε χαρακτηριστικά στη μεσαία εικόνα ότι παρουσιάζονται με βάση ε, την αναλογία ινσουλίνης υδατανθράκων και πόσες μονάδες ινσουλίνης απαιτούνται, ενώ με την τιμή γλυκόζης 200 που περάστηκε βλέπουμε ότι προτείνεται διορθωτική ινσουλίνη 1,3 μονάδες. Επομένως το σύνολο που προτείνεται είναι 7,3 τρεις μονάδες και σε εσά μένει να επιβεβαιώσετε την έναρξη χορήγησης του γευματικού βόλους. Τι θα σκεφτείτε σε υπεργλυκαιμία. Θα σκεφτείτε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία φαντάζομαι τα γνωρίζετε, αλλά είναι σημαντικό να εντοπίσετε προβλήματα που έχουν να κάνουν με το τεχνικό κομμάτι, όπως άδειο ρεζερβουάρι, πόντα, απόφραξη καθετήρα, ροή στο σετ έγχυσης, η ενδεχομένω υπεργλυκαιμία που οφείλεται σε μία εναλλαγή των θέσεων του καθετήρα ή όταν παραμένει το σετ έγχυση ή το πόντ πάνω από 72 ώρε και σε οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα τη αντλία. Σε αυτέ τι περιπτώσει, και μάλιστα πόσο μάλλον όταν έχουμε και συμπτωματολογία, εμέτους ή κοιλιακό άλγος, καταρχάς ενθαρρύνουμε την πρόσληψη νερού, ένα έως δύο ποτήρια από τον μαθητή και ελέγχουμε για κετώνες. Στην περίπτωση που είναι μη ανιχνεύσιμες αρνητικές ή εντοπίζονται σε ίχνη, τότε χορηγούμε διορθωτικό μπόλους χρησιμοποιώντας την αντλία και ελέγχουμε την τιμή γλυκόζης μία ώρα μετά. Αν δεν έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή τη τιμή γλυκόζης δεν μειωθεί κατά 50 mg αντιέλ, το σετ έγχυση θα πρέπει να αλλάχθεί, γιατί ενδεχόμενα υπάρχει κάποιο πρόβλημα απόφραξη και θα πρέπει να γίνει εξωτερική ινσουλίνη. Αν η τιμή γλυκόζης όμως παρουσιάσει ικανοποιητική ανταπόκριση, εννοείται ότι συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση νερού και δεν προχωρούμε σε περαιτέρω ενέργεια. Αν οι κετώνες είναι αυξημένε, ούτω ή άλλω χορηγούμε εξωτερική ινσουλίνη, αλλάζουμε το σετ έγχυση του καθετήρα και επανελέγχουμε τη γλυκόζη και τι κετώνες σε δύο και τέσσερι ώρε, μέχρι και όλα να αρνητικοποιηθούν οι κετώνε. Τι θα κάνετε περαιτέρω, αυτό εξαρτάται από το πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως υπάρχει η χορήγηση ινσουλίνης πρέπει να ξαναρχίσει εντός μιας ώρας, γιατί καθώς ο ασθενής δεν έχει βασική ινσουλίνη, με την διακοπή χορήγησης της ινσουλίνης μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μεταπέσει μέσα σε 4-6 ώρες σε διαβητική και τοξέωση. Άρα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα στο σημείο εισόδου του καθετήρα, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση, ενημερώνονται οι γονείς και οι δαιμόνες, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε αυτήν την αντικατάσταση. Ε, μέχρι εκείνη τη στιγμή και εφόσον έχουν παρέλθει τρει ώρες, είναι δυνατόν να χορηγηθεί και άλλο διορθωτικό μπόλους με ταχεία στην περίπτωση όμως που υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν πρόκειται να λυθεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τότε υπάρχει αναγκαιότητα χορήγησης βασικής ινσουλίνης, είτε φόσον αυτή υπάρχει ή αν δεν υπάρχει θα πρέπει να προσκομιστεί από τους γονείς και εν αναμονή αυτού θα πρέπει, υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθεί ταχεία ινσουλίνη κάθε τρει ώρες. Εδώ δεν μας βοήθησε πολύ η διαφάνεια. Βλέπετε όμως ότι ουσιαστικά ποτέ εσείς δεν θα κληθείτε να αντικαταστήσετε να ένα σετ έγχυση σε καθετήρα. Αυτό είναι δουλειά το, η οποία γίνεται από τους γονείς και οι δαιμόνες, από τον θεράποντα ιατρό ή ενδεχομένως στο σπίτι, εφόσον κρίνεται ότι ο μαθητής πρέπει να επιστρέψει εκεί. Τι θα κάνετε τώρα σε περίπτωση υπογλυκαιμίας; Αυτή πρέπει να αντιμετωπίζετε με χορήγηση υδατανθράκων, ταραχίας δράσης. Μπορείτε να αναστήλετε την αντλία ή να ενεργοποιήσετε μηδενικό βασικό ρυθμό, ε, ενδεχομένως για μία ώρα. Αλλά αυτή η ενέργεια δεν απαιτείται στο κλειστό υβριδικό σύστημα, όπου όλα είναι αυτοματοποιημένα. Υπάρχει πρόβλεψη χαμηλής ετοιμής σε, σε επομένως ε, είναι σχετικά απίθανο να φτάσουμε σε σοβαρή υπογλυκεμία και επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και να καταναλώσει ο μαθητής μικρότερη ποσότητα υδατανθράκων συγκριτικά με έναν άλλον μαθητή. Σε καμία περίπτωση, εφόσον η υπογλυκεμία διαπιστωθεί προγευματικά, δεν πρέπει να παραλείπεται το γευματικό μπόλους. Επίσης, καλό είναι να λαμβάνουμε και μέτρα πρόληψης της υπογλυκαιμίας, παραδείγματο χάρη με ενεργοποίηση προσωρινού βασικού ρυθμού, μία έως δύο ώρες πριν την έναρξη της άσκησης, η οποία, ο οποίος θα πρέπει να διακόπτεται στο τέλος αυτής. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι η τεχνολογία είναι ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στη φροντίδα του διαβήτη και ω τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίζετε. Άρα νομίζω ότι δικαίως βρίσκεστε εδώ, έτσι ώστε να αυξήσετε κατά το δυνατόν τις δεξιότητές σας και να δώσετε την ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι καλά Χριστούγεννα.